Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη, χαμπάρια, καλά είστε. Μπράβο, μπράβο, έτσι να είστε πάντοτε. Χαρούμενοι. Και εμείς καλά είμαστε, γυρίσαμε από τους Αγίους Τόπους που είχαμε πάει, αλλά είμαστε στο ραντεβού μας, είχαμε πει την Τρίτη θα είμαστε εδώ, έτσι. Επέτρεψε ο Θεός και ήρθαμε. Και ήταν ωραία εκεί πέρα. Πήγαμε 60 άτομα, χαρήκαν και οι άνθρωποι, είχαν 2 χρόνια να δούνε έτσι λίγο πιο πολλούς ανθρώπους. Δεν είχαν πάει καθόλου, τώρα τελευταία πήγαν κάτι λίγοι, αλλά πιο πολύ έχουν πάει Ρουμάνια εκεί πέρα και Σέρβοι παρά Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν τρομάξει πιο πολύ με τον κορονοϊό και φοβούνται ακόμη τα ταξίδια. Να υποθέσω βέβαια στα νησιά θα πάμε. Αλλά είναι πραγματικά και το λέω για όλους σας, αν έτσι δώσει ο Θεός και το θελήσετε κι εσείς λίγο πιο δυνατά, να πάτε. Να προσκυνήσετε τους Αγίους Τόπους, γιατί άλλο να ακούς από το Ευαγγέλιο, από τις διηγήσεις έτσι, και των Αγίων και αυτά, και άλλο να τα βλέπεις. Εκεί έχεις πραγματική αίσθηση του πού βάδισε ο Χριστός, πού τον θάψανε, πού τον σταυρώσανε, πού αναστήθηκε και οι μαθητές του και ο Λάζαρος και όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Ξέρετε, όταν μετά γυρνάς, τα ακούς το Ευαγγέλιο και λες, κοίτα να δεις, Σαμαρίτιδα ήρθε και κάθισε εδώ που τραβάμε κι εμείς νερό από αυτό το πηγάδι, το φρέαρ του Ιακώβ, ας πούμε. Και είναι άλλη αίσθηση που έχεις. Και βέβαια πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι εκεί στους Αγίους Τόπους, πραγματικά βλέπεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι Άγιοι Τόποι. Δεν λέμε ότι είναι Άγιοι Ισόνιοι, καλά οι άνθρωποι που είναι εκεί, είτε οι προσκυνητές, είτε οι διακονητές των Παναγίων Προσκυνημάτων, όλοι είναι αγωνιζόμενοι, κάνουν τον αγώνα τους. Με τα λάθη τους, με τα πάθη τους, με τις αδυναμίες τους και αυτοί και εμείς, αλλά είναι ο τόπος Άγιος. Σε προδιαθέτει και σου κάνει και κάτι δωράκια. Εκεί όταν πήγαμε στον τάφο της Παναγίας, ας πούμε, όλους κάτι τους έπιασε, στη Γετσημανή. Εντάξει, αν το δούμε στεγνά, τι βλέπαμε, μια πέτρα που την είχαν βάλει μέσα σε ένα τζάμι έτσι για να την προφυλάξουν και που εκεί μας είπαν ότι θάψαν την Παναγία σε αυτό τον λαξευτό, ας πούμε, τάφο και αυτόν. Είδαμε και την εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, γνωστή πλέον. Παλιά τη βλέπανε για πρώτη φορά όταν πήγαιναν κάτω. Τώρα την έχουμε δει 500 φορές στο διαδίκτυο, σε φωτογραφίες, σε εικονάκια. Οπότε και αυτή ακόμη γνωστή ήταν. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπεις ότι εκεί κάτι σε πιάνει. Γιατί τώρα αυτοί που ασχολούνται και τα λένε έτσι λίγο νέο εποχή, θα πει είναι η ενέργεια του τόπου. Μια ποια ενέργεια, είναι η ευλογία. Είναι η ευλογία. Όταν εκεί ενταφιάστηκε εκείνη που εχώρισε τον αχώρητο παντί, δεν είναι δυνατόν να μην έχει επηρεαστεί αυτός ο τόπος. Όταν στον Πανάγιο Τάφο που πήγαμε και προσκυνήσαμε ένα μάρμαρο μέσα σε ένα άλλο ωραίο μαρμάρινο έτσι κυβόριο θα λέγαμε, αλλά εκεί μέσα θαύτηκε ο ίδιος ο Χριστός, δεν είναι δυνατόν να μην σε πιάσει κάτι, δεν είναι δυνατόν κάτι να μην πάρεις. Ακόμη και αν δεν το καταλάβεις, κάτι έχεις πάρει, θα το καταλάβεις αργότερα. Θυμάστε το περιστατικό που πήγαν εκεί οι καθηγητές από το Πολυτεχνείο και αυτά να κάνουν ανακαίνιση εκεί, συντήρηση του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, τι είπανε? Βάλαν και τους μετρητές τους εκεί, τα κομπιούτερ αυτά, και μόλις τα κουμπίσαν λέει στον Πανάγιο Τάφο,
Σβήσαν όλα, δεν είχαν τίποτε. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Αναγκάστηκαν να πούνε και οι επιστήμονες, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους τώρα, ότι ο Πανάγιος Τάφος λέει είναι ζωντανός. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και έτσι είναι. Εκ του τάφου επήγασε η ζωή. Και αυτό μαρτυρούμε στην Εκκλησία μας και γι' αυτό δεν έχουμε το φόβο του θανάτου. Τόσο έντονα τουλάχιστον όσο τον έχουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Γι' αυτό και όταν φεύγουν άνθρωποι δικοί μας, λυπούμαστε, αλλά όχι ως περ οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα, όπως λέει και ο Απόστολος. Στενοχωριόμαστε. Άνθρωποι δικοί μας είναι, τους χάνουμε προσωρινά, αλλά υπάρχει αυτή η έννοια της προσωρινότητας. Και έτσι θα ξαναβρεθούμε. Θα ζήσουμε πάλι και θα ζήσουμε όλοι μαζί. Και τι λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Γιατί προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών? Γιατί ο πρώτος που αναστήθηκε, πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, που θα κάνουμε τώρα την απόδοσή του μετά την ομιλία και θα λειτουργήσουμε και θα πούμε το Χριστός Ανέστη μέχρι και αύριο το απογευματάκι, που αποδίδεται πλέον τελείως η εορτή της Αναστάσεως και μπαίνουμε στον εορτολογικό κύκλο της Αναλήψεως και μετά της Πεντηκοστής. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας να βλέπει την ταφόπλακα σαν μία πόρτα που μας οδηγεί στο επέκεινα, στην αιωνιότητα, και να γελάει με το θάνατο, να γελάει με ό,τι τρομάζει όλος ο κόσμος. Ακόμη και η ακολουθία είναι πρόσημη της Εκκλησίας, είναι χαρούμενη. Αρχίζουν οι ψάλτες, μπροστά τους είναι νεκρός κείμενος ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και σου λένε τα πιο βαθιστόχαστα και δύσκολα λόγια με τους πιο ωραίους ρυθμούς. Πάντα ματαιότητα ανθρώπινα. Τι ωραίο, ε! Με μελωδία, τρίτος ήχος, χαρούμενος, αναστάσιμος, εμβατηριακός, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Και σου λέει, μη μασάτε, ο θάνατος τελείωσε. Και τι είναι μάταιο, όλα όσα δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Και λένε τα ευλογητάρια, οι παπάδες, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Και χοροπηδάει η ψυχή. Χαίρεται, αγάλεται, έστω και αν κλαίει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λειτουργικό βίωμα μέσα στην Εκκλησία, εκ των πραγμάτων στέκονται αλλιώς. Και τα συναισθήματά τους είναι πολύ διαφορετικά. Και η προσέγγιση τους σε όλα, όχι στο θάνατο, αλλά και στη φθορά και στην ασθένεια και στις δυσκολίες και στον πόνο που μπορεί να υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Όλα αποκτούν ένα άλλο περιεχόμενο. Για μας κανένας πειρασμός δεν είναι προς θάνατο. Δεν επιτρέπει ο Θεός κάτι που να πειραστούμε σε τέτοιο σημείο που να μην αντέξουμε παραπέρα. Επιτρέπει τόσο όσο μπορούμε να αντέξουμε. Αυτό βάλετε το καλά στο μυαλό σας. Γιατί ο Θεός δεν μας θέλει να μας πεθάνει. Θέλει να μας κάνει να ζήσουμε. Απλά ξέρετε, θέλει λίγο, αν θέλετε, εκ μέρους μας μια προσπάθεια στο να αποκτήσουμε την προοπτική του Θεού. Εμείς λέμε ότι ο Θεός δεν θέλει να μας πεθάνει, αλλά δεν το εννοούμε μόνο βιολογικά. Το εννοούμε με όλη τη διάσταση, όπως το λέει η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας. Δεν θέλει να χαθούμε. Αν επιτρέψει να πεθάνουμε βιολογικά, πεθαίνουμε. Γι' αυτό και βλέπετε, επιτρέπει άνθρωποι φεύγουν από ασθένειες, φεύγουν σε πολέμους, φεύγουν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, έτσι δεν είναι? Αλλά για τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι πέρασμα. Είναι πέρασμα. Αυτό που για τον κόσμο είναι το χειρότερο. Πω, πέθανε. Τι λένε αθόρμητα οι άνθρωποι? Έχασα, λέει, τον πατέρα μου, έχασα τη μάνα μου, έχασα, ξέρω εγώ, το σύζυγο ή τη σύζυγο. Και δεν έχει χάσει κανέναν. Μπορεί και να τον κέρδισε. Και όταν λέμε να τον κέρδισε, να το εννοούμε αυτό. Γιατί αν έχει σωθεί ο άνθρωπος,
Τον έχει κερδίσει και ο Θεός, τον έχουμε κερδίσει και εμείς, που τον έχουμε ως προστάτη. Γιατί οι άνθρωποι που είναι σεσωσμένοι, που είναι κοντά στο Θεό, αυτοί οι άνθρωποι νοιάζονται και για μας και μάλιστα από πλεονεκτικότερη θέση. Έτσι λοιπόν, στην Εκκλησία μας που είναι κατεξοχήν η Εκκλησία που φέρει το μήνυμα της Αναστάσεως, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, δεν υπάρχουν άλλες καθαρά πράγματα, η Εκκλησία μας μεταφέρει αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως που είναι το πλέον ανατρεπτικό, το πλέον αναρχικό μήνυμα και το μεταφέρει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και αλλάζει την κοσμοθεωρία των ανθρώπων που λαμβάνουν αυτό το μήνυμα και ακολουθούν προσπαθώντας να το εφαρμόσουν στη ζωή τους, να το ζήσουν καλύτερα στη ζωή τους. Αλλάζει όλη η οπτική των ανθρώπων. Γι' αυτό και βλέπεις ο άνθρωπος εύκολα μετά γίνεται ήρωας, εύκολα γίνεται άγιος, εύκολα ξεπερνάει αυτά που άλλος δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Και όταν λέω εύκολα, το εννοώ αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ο Θεός που στέκει πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Τους βλέπει να δέχονται το μήνυμα της Αναστάσεως. Και τι τους δίνει? Τη χαρά και την ειρήνη. Τι είπε στις μυροφόρες γυναίκες? Χαίρετε. Τι λέει στους μαθητές? Ειρήνη ημίν, μόλις εμφανίζεται μετά την Ανάσταση. Αυτά τα δώρα της Αναστάσεως τους δίνει και τόλμη. Τους ενισχύει πνευματικά και πάνω απ' όλα τους χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Όχι μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά σε όλη τους τη ζωή. Γιατί όποιος προσκυνήσει το Χριστό μας σταυρωμένο και αναστημένο και προσπαθήσει να ζήσει έτσι σταυροαναστάσιμα, αυτός ο άνθρωπος έχει και πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι άνθρωπος, έχει τις αδυναμίες του, έχει τα λάθη του, έχει τα πάθη του, ίσως τις πτώσεις του, αλλά ποτέ δεν μένει πεσμένος κάτω. Ακόμη και αυτή η πορεία των πτώσεων και των αναστάσεών μας έχει ως κεντρική ιδέα, θα λέγαμε, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας. Σταυρώνεται ο Χριστός, πεθαίνει και μας λέει και εσείς θα πεθάνετε. Και εσείς θα πάθετε και εσείς θα πέσετε. Θα κάνετε και λάθη. Και είναι ένα σταυρό σε αυτά τα λάθη τα οποία πολλές φορές θέλουμε να τα διώξουμε από την ύπαρξή μας και αυτά όσο τα διώχνουμε τόσο έρχονται. Σταυρωνόμαστε γιατί δεν τα θέλουμε, δεν μας ταιριάζουν. Ξέρουμε ότι η φύση μας είναι άλλη. Αλλά τραβιέται προς τα κάτω. Όταν όμως πέφτουμε, τι λέμε? Με τη χάρη σου αναστημένη Ιησού, ανάστησέ με και εμένα. Ανάστησόν με, θα πούμε στην Θεία Μετάνοιξη, των τε θανατωμένων τη αμαρτία. Το θυμάστε κάπου? Ανάστησόν με εμένα που έχω πεθάνει από την αμαρτία. Για μας πλέον ο θάνατος δεν είναι η στιγμή του βιολογικού θανάτου, αλλά είναι ο θάνατος ο πνευματικός που βιώνουμε κάθε μέρα μέσα από τις πτώσεις μας, μέσα από την αμαρτία μας. Και από αυτό το θάνατο μόνο ο αναστημένος Χριστός μπορεί να μας σώσει. Γι' αυτό και γυρνάμε το βλέμμα σε εκείνον, ζητάμε συγγνώμη, τρέχουμε στην εξομολόγηση και τι κάνει ο Θεός? Ό,τι θα δείτε στην εικόνα της Αναστάσεως. Δίνει το χέρι του και μας σηκώνει και σηκωνόμαστε όρθιοι στα πόδια μας. Μέχρι πότε? Μέχρι να πέσουμε και να ξανασηκωθούμε και να ξαναπέσουμε και να ξανασηκωθούμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία τελικά να μας βρει αναστημένους και να μας πάρει κοντά του εκεί που δεν θα έχουμε φόβο να πέσουμε για να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή του αναστημένου Χριστού, της αναστημένης Βασιλείας του. Σε εκείνη τη ζωή που δεν θα έχουμε ούτε πόνους, ούτε θλίψεις, ούτε θανάτους, ούτε αρρώστιες, ούτε φθορά, ούτε τίποτε. Και μάλιστα σε εκείνη τη ζωή δεν θα αναστηθούν οι ψυχές μας. Οι ψυχές είναι αθάνατες. Έχετε συλλογιστεί ότι θα αναστηθούν και τα σώματά μας και θα ζήσουν αιώνια. Και αν εδώ το σώμα μπορεί να χαρεί κάποια πράγματα, που είμαστε τόσο περιορισμένοι και τόσο φθαρτοί και τα ωραιότερα πράγματα κρατάνε τόσο λίγο,
Φανταστείτε εκεί πόσο θα χαίρεται και θα απολαμβάνει και το σώμα μαζί με την ψυχή. Κάποιοι γυρνάνε και λένε ότι η Εκκλησία μιλάει όλο για πνευματικά πράγματα. Είναι και δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία, ναι, μιλάει για τα πνευματικά θάνατα, αλλά τιμάει και τα υλικά και τα σωματικά. Και η Ανάσταση είναι μεγάλη απόδειξη αυτού του πράγματος. Μεγάλη απόδειξη. Οι Άγιοι μας, που θα λέγαμε ότι πιο πολλοί από όλους είναι κοντά στον Αναστημένο Χριστό. Πώς είναι τα σώματά τους διαφορετικά από τον άλλον ανθρώπο? Έχουν φθαρεί, έχουν μείνει τα κόκαλά τους, τα οστά τους, αλλά τι παθαίνουν αυτά? Ευωδιάζουν. Πολλές φορές μυροβλίζουν. Έχουμε και Αγίους που είναι άφθαρτοι. Πηγαίνετε στα Επτάνησα να δείτε Άγιος Σπυρίδωνας, Άγιος Διονύσιος, Άγιος Γεράσιμος και που στο σύνορο με τη Δύση, για την οποία ο Ντοστογεύσκη, ο πολύ μεγάλος Ντοστογεύσκη, λέει ότι κάθε φορά που πάω στην Ευρώπη αισθάνομαι ότι επισκέπτομαι ένα νεκροταφείο. Αλλά ποιος Ντοστογεύσκη το λέει? Ο Αναστημένος Ντοστογεύσκη. Αυτός που έχει γίνει μετά τη συνάντησή του με τον Σαρετσαμπρόσιο, τον αναφέρει Ζωσιμά στα βιβλία του. Αυτός που έχει αναστηθεί πνευματικά και πλέον έχει γεύση, έχει πείρα ζωής και καταλαβαίνει που είναι η ζωή και που είναι ο θάνατος. Σε αυτό το σύνορο λοιπόν βάζει αναστημένους ανθρώπους, τους Αγίους, και τους βάζει και άφθαρτους ο Θεός για να φαίνεται διαφορά. Και να βλέπει και ο άνθρωπος της Ανατολής και ο άνθρωπος της Δύσης το μεθόριο, το σύνορο, όχι το γεωγραφικό, το τροπικό σύνορο. Πώς είναι οι άνθρωποι του Θεού, πώς από τώρα μυρίζουν Ανάσταση και πώς είναι οι άνθρωποι που είναι μακράν του Θεού. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο μήνυμα και ένα τέτοιο τρόπο ζωής μέσα στην Εκκλησία, που αν πραγματικά ζούσαμε όπως θέλει το Ευαγγέλιο, θα ζούσαμε από εδώ το έλθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Και το ζούμε σε ποσοστά, ανάλογα με το πόσο έχουμε δοθεί στο Χριστό, ανάλογα με το πόσο αφήνουμε τον εαυτό μας να ενωθεί με τον Χριστό και να τον ακολουθήσει σε όλα τα μονοπάτια, να πατήσει τα βήματά του. Όσο πιο πολύ ταυτιζόμαστε με τον Χριστό, τόσο πιο πολύ σωζόμαστε. Αλλά τι είναι αυτή η σωτηρία? Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι συμμετέχουμε από τώρα στη Βασιλεία του, ζούμε από τώρα τις συνέπειες της Αναστάσεώς του. Γι' αυτό και βλέπουμε, είδατε, μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά για τον Άγιο Ευμένιο, τον Σαριδάκη. Αυτοί οι άνθρωποι να είναι με αρρώστιες, με γεράματα, με χίλια δύο πράγματα και να είναι αναστημένοι άνθρωποι. Και να έχουν τη δύναμη όχι να στέκονται οι ίδιοι, όχι απλώς να κηρύσουν Χριστό, αλλά να δείχνουν το Χριστό με την ύπαρξή τους και να δείχνουν τη χαρά του Χριστού και να την μεταφέρουν και στους άλλους, χωρίς καν να μιλάνε πολλές φορές. Χωρίς καν να μιλάνε. Και βλέπεις, ας πούμε, κάτι ανθρώπους που λες είναι άνθρωποι, ζούνε σε αυτή τη γη, και τους πιάνεις και καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα είναι μέσα στο φως του Χριστού. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, θα είχαμε κάθε δικαιολογία να λέμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Αλλά έχουμε αυτούς τους ανθρώπους και εν ζωή και τους ζούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι, αλλά τους ζούμε και μέσα από τα λείψανά τους, μέσα από τα θαύματά τους, μέσα από τα σημεία που γίνονται. Άρα λοιπόν η Ανάσταση για μας δεν είναι ένα μήνυμα απλό, δεν είναι ένα κήρυγμα απλό, είναι ο τρόπος υπάρξεώς μας. Ζούμε από τώρα για να αναστηθούμε και αν είμαστε με τον Χριστό, από τώρα γευόμαστε τους καρπούς της Αναστάσεως. Από τώρα έχουμε την ειρήνη, έχουμε τη χαρά μέσα μας, έχουμε την
τόλμη και το θάρρος που απέκτησαν οι μυροφόρες και οι μαθητές μετά τη συνάντησή τους με τον Αναστημένο, και έχουμε και πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας ενισχύει σε όλα μας τα βήματα. Αλλά όλο αυτό, παιδιά, για να το ζήσουμε πρέπει να συμβιβαστούμε, αν θέλετε, με το γεγονός ότι εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα πέφτουμε, θα τσακιζόμαστε, αλλά θα σηκωνόμαστε από το χέρι του Χριστού του Αναστημένου που μας τραβάει και μας σηκώνει από το θάνατο και μας πάει στην αθανασία. Μας σηκώνει από τη φθορά και μας πάει στην άφθαρτη κατάσταση που έχουμε να ζήσουμε κοντά του. Και για μας ο μόνος τρόπος να περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Και εδώ θα το κάνω πολύ συγκεκριμένο το πράγμα. Και η ένωσή μας με τον Χριστό επιτυγχάνεται, όσο και αν αυτό σκανδαλίζει κάποιους, μόνο εντός της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για μας ο Χριστός είναι το πέρασμά μας. Μας παίρνει στους ώμους και μας περνάει στη Βασιλεία Του. Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Και ψέλνει η Εκκλησία μας. Και ό,τι λέει η Εκκλησία δεν είναι λάθος. Ο Πάσχα το Μέγα και ιερότατον Χριστέ. Χριστέ μου, εσύ που είσαι το Πάσχα το Μέγα και το ιερότατον, που είσαι το πέρασμά μας, το Μέγα και το Ιερό, δίδου ημίν, δώσε μας εσύ, εκτυπώτερον σου μετασκήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου. Δώσε μας, ώστε να μετέχουμε σε σένα ακόμη πιο έντονα, εκτυπώτερον. Είναι σαν τη σφραγίδα, μιας και μιλάμε πολύ για σφραγίσματα, το Αντιχρίστου, να το σφράγισμα του Χριστού. Σφραγίδα, εκτύπωμα, να ζήσουμε ακόμη πιο έντονα το γεγονός ότι είναι σφραγισμένη όλη η ύπαρξή μας από σένα, και να το ζήσουμε ακόμη πιο έντονα που στην ανέσπερη ημέρα της Βασιλείας σου. Αυτή είναι η σχέση με τον Χριστό. Εν ουδενή άλλο ονόματι θα ακούσουμε στην Καινή Διαθήκη, εστί σωτηρία είναι εν ονόματι Ιησού Χριστού. Μέσα από κανένα άλλο όνομα δεν θα σωθούμε, κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να μας σώσει παρά μόνο ο Χριστός. Και ο Χριστός βιώνεται όπως μας έχει αποκαλυφθεί μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μην ακούτε που λένε φιλοσοφίες και συναισθηματικές θεολογίες και προσεγγίσεις ή διανοητικές προσεγγίσεις. Διάφοροι έτσι άνθρωποι που έχουν πολύ αγάπη, παραπάνω από το Θεό, και λέει από παντού μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Από όλες τις θρησκείες, από όλα τα δόγματα, από όλες τις χριστιανικές εντός εισαγωγικών εκκλησίες, κακώς, ούτε εντός ούτε εκτός, δεν είναι εκκλησίες, μία εκκλησία υπάρχει. Να ας πούμε ομολογίες, τις αιρέσεις, από παντού μπορούν να σωθούν. Όχι. Αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Τώρα αν ο Χριστός τους παρουσιαστεί πριν φύγουν από αυτή τη ζωή και τους πει εγώ είμαι και τον αναγνωρίσουν, έχει τρόπο ο Χριστός να τους σώσει. Αλλά όχι επειδή ήτανε στην οποιαδήποτε ομολογία ή στην οποιαδήποτε θρησκεία. Επειδή τον πίστεψαν και τον προσκύνησαν. Μόνο εντός της Εκκλησίας λοιπόν βιώνουμε τη βεβαιότητα, την πληροφορία που μας έχει δώσει ο Θεός ότι μπορούμε να σωθούμε και να περάσουμε στη Βασιλεία Του. Όλα τα άλλα που ακούγονται, ξέρετε γιατί είναι? Για να φύγουν και αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία. Για να σχετικοποιηθεί μέσα στο νου τους, μέσα στην καρδιά τους, αυτό το μεγάλο γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας, του να σωθούμε δηλαδή μέσα από τον Αναστημένο Χριστό και την ένωσή μας με Αυτόν, και να ψάχνουμε σε σχετικά πράγματα. Εντάξει, καλοί άνθρωποι να είμαστε, έτσι. Καλός και ένας Βουδιστής, καλός και ένας Μουσουλμάνος, καλός και ένας Παπικός, καλός και ένας Προτεστάντης. Όμως μας αγαπάει ο Θεός και θα μας σώσει. Μα αφού μας αγαπάει ο Θεός όλους και θα μας σώσει όλους, γιατί όταν μίλησε στους μαθητές του αναστημένος, γυρνάει και τους λέει, πορευθέντες, τους βάζει να περπατάνε,
αφού όλοι μπορούν να σωθούν, ας τους ανθρώπους εκεί στα Ιεροσόλυμα. Πορευθέντες, τους λέει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Να πάτε, λέει, να μιλήσετε για μένα σε όλα τα έθνη. Βαπτίζοντες αυτούς και να τους βαπτίσετε, που σημαίνει να τους βυθίσετε στο νερό, ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κόμμα. Δεν έχει τελεία. Δεν τελειώσαμε. Τους δείχνει πώς θα βοηθήσουν όλο τον κόσμο να σωθεί. Πορευθέντες, βαπτίζοντες, πορευθέντες μαθητεύστε, βαπτίζοντες και μετά διδάσκοντες αυτούς τη ειρήνη πάντα όσα ενετιλάμε ημίν. Θα τους διδάσκετε, λέει κιόλας, να τηρούν και όλες τις εντολές μου. Όχι διδάσκοντες τη ειρήνη όσα θέλουν, θα τους διδάσκετε να τηρήσουν πάντα, πάντα όλα όσα ενετιλάμε ημίν. Όσα σας έδωσα ως εντολές. Και τότε, λέει, ιδού εγώ με θυμών ημίν. Πάσα στα σήμερα ζωής. Τι νόημα θα είχε, αν σωζόντουσαν οι άνθρωποι εκτός εκκλησίας, να δίνει ο Θεός εντολή να τους βαπτίσετε, να τους βάλετε στην εκκλησία δηλαδή, και να τους πείτε ότι δεν αρκεί αυτό, αλλά πρέπει και να εφαρμόσουν και τις εντολές μου. Θα είχε νόημα. Τέτοιες ανοησίες κυκλοφορούν σήμερα. Και όλες αυτές οι ανοησίες που κυκλοφορούν, ξέρετε τι σκοπό θέλουν να επιτύχουν. Κάτι που σώζεται στην υμνολογία, βάζει τους Εβραίους να μιλάνε μεταξύ τους μετά την Ανάσταση του Χριστού και να λένε «Καλύψατε Χριστού την έγερση». Καλύψτε, λέει, την Ανάσταση του Χριστού. Και αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Δώσαν χρήματα στους φύλακες να πούν ότι κοιμήθηκαν και όταν κοιμόμασταν ήρθαν κάποιοι και τον έκλεψαν. Αφού κοιμόσασταν, πώς είδατε ότι τον έκλεψαν? Έχετε δει κανένα να κοιμάται και να βλέπει κλοπή? Μόνο στον ύπνο του μπορεί να τη δει. Αυτή ήταν η επιχείρηση τότε των Εβραίων της εποχής εκείνης. Και σήμερα όλες αυτές οι φιλοσοφίες και οι αγαπολογίες έχουν αυτό το σκοπό. Να καλύψουν το γεγονός ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη μας δίνει τον τρόπο της ενώσεως με τον αναστημένο Ιησού για να καλυφθεί και οποιαδήποτε, να εκμηδενιστεί και οποιαδήποτε ελπίδα σωτηρίας. Όλα αυτά τα πράγματα είτε τα ξέρουν αυτοί που τα λένε, είτε δεν τα ξέρουν, είναι σατανικής εμπνεύσεως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε και να λέμε Θεέ μου φώτισέ μου να το ζήσω και να το καταλάβω. Οι άνθρωποι που είχαν πνεύμα Θεού, που ήταν Άγιοι, τους έδινε ο Θεός τόσο καθαρά να ξεχωρίζουν τα πράγματα μέσα τους. Τόσο καθαρά. Ρωτήσανε, λέει, κάποιον τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Άγιος της Εκκλησίας μας. Του λένε, γέροντα, τι λέτε για τον οικουμενισμό? Ξέρετε τι είναι ο οικουμενισμός? Έτσι μια κίνηση που ξεκίνησε ίσως με καλές προθέσεις, να υπάρχει μια αγαθή έτσι, διάθεση του ενός χριστιανού προς τον άλλον, μπας και γυρίσουν οι λεγόμενοι ετερόδοξοι, οι αιρετικοί χριστιανοί και γίνουν μέλη της μιας εκκλησίας. Αλλά δεν πήγε έτσι όπως καταλαβαίνετε και οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τα συμβιβάζουν τα πράγματα, να τα κάνουν μισά-μισά, να τα θολώνουν. Και κάνει προσευχή λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης που δεν είχε πάει θεολογίες, δεν είχε κανένα πτυχίο, αλλά είχε το πτυχίο των γονάτων. Ήξερε να κάνει προσευχή και λέει, πήρα πληροφορία, λέει, ότι είναι γεμάτο ακαθαρσία, λέει, αυτό το φαινόμενο του οικουμενισμού και μυρίζει πολύ άσχημα. Πολλά δαιμόνια υπάρχουν εκεί μέσα. Και εμείς σήμερα σπέρδουμε ποιος θα κάνει μεγαλύτερες αβαρίες στην πίστη εν ονόματι της αγάπης. Λες και η αγάπη είναι κάτι που είναι εκτός του Χριστού, πάνω από τον Χριστό, αν είναι δυνατόν. Ο Θεός αγάπη εστί, δεν λέμε. Πώς ξεχωρίζουμε την αγάπη από τον Χριστό? Και άλλα λέμε, λέει ο Χριστός, και άλλα κάνουμε εμείς εν ονόματι ποιας αγάπης. Μιας αγάπης που ο Άγιος Κοσμάς
την ονομάζει ξύγικη αγάπη. Από το ξύγι, ξέρετε τι είναι το ξύγι, έτσι το λίπος. Μια αγάπη δηλαδή εμπαθής, συναισθηματική, μια αγάπη που πολλές φορές έχει και πονηρία και συμφέρον και χίλια δυο άλλα πράγματα, σαν και αυτές τις αγάπες που καμιά φορά πουλάμε ο ένας τον άλλον για να πετύχουμε το στόχο μας, έτσι. Έχετε δει κανένα αγοράκι, ξέρω εγώ, 17-18 χρονών, να το ρωτάει το κοπελίτσα να αγαπάς και να της λέει όχι, δεν σε αγαπάω. Πάντα την αγαπάει. Αλλά μετά από ένα μήνα δεν έχει αυτή η κοπελίτσα, έχει άλλη κοπέλα. Τέτοιες αγάπες είναι και αυτές. Επισκοπών. Για να πετύχουμε κάποιο σκοπό. Και ο σκοπός δυστυχώς, είτε γνωσμένα είτε ανεπίγνωστα, είναι να απομακρύνουμε τους ανθρώπους από την σώζουσα, ενυπόστατη αγάπη και αλήθεια που είναι ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας που έκανε τα πάντα για μας, για να μην χρειαστεί να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας ιδιαιτέρως, θα λέγαμε. Που γεννήθηκε, σαρκώθηκε δηλαδή και πήρε και την ανθρώπινη φύση, κήρυξε, βαπτίστηκε, όλα αυτά που έκανε, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε για μας και αναλαμβάνεται. Την Πέμπτη έχουμε ανάληψη για μας. Γιατί? Για να φτάσει στα δεξιά του Θεού Πατρός, ο πρώτος άνθρωπος. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η ανθρώπινη φύση ανεβαίνει στα ύψη της θεότητος και γίνεται η αιτία της δικής μας θεώσεως. Το συλλαμβάνετε αυτό? Πριν σαρκωθεί ο Χριστός ήταν εκεί ως τέλειος Θεός και σαρκώνεται μέσα από την Παναγία μας και παίρνει ανθρώπινη φύση και είναι και τέλειος Θεός, ποτέ δεν έφυγε αυτό, πάντα το είχε, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς, πηγαίνει ως εκπρόσωπος, θα λέγαμε, και όλων των ανθρώπων, ως πρωτότοπος αδελφός μας στο Θεό και Πατέρα και προσαγάγει την ανθρωπίνη φύση και την θεώνει την φύση μας την ανθρώπινη. Και όπως άνοιξε πάση σαρκή την εκ νεκρών Ανάσταση, δρόμο για την Ανάσταση από τους νεκρούς, έτσι ανοίγει και δρόμο για τη δική μας άνοδο, για τη δική μας θέωση μέσα από την ανάληψή του. Αυτό το πράγμα θέλουν να κρύψουν όλοι όσοι μας λένε θεωρίες. Η Εκκλησία δεν έχει θεωρία, τέτοια θεωρία. Έχει την άλλη θεωρία, εκ του ορώ των θεών, αλλά δεν έχει λόγια, έχει πράξη. Και τις πράξεις τις απαραίτητες για τη σωτηρία μας τις έχει κάνει ο Χριστός. Εμείς μας μένει να κάνουμε μία πράξη. Να πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυτά που μας είπε. Αυτός αν είναι ο αγώνας μας, ο Θεός θα κάνει όλα όσα δεν προλαβαίνουμε και δεν επιτυχαίνουμε εμείς να κάνουμε για να σωθούμε. Για να είμαστε και εμείς εκεί κοντά του και να χαιρόμαστε στη Βασιλεία του. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα. Έτσι, να πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να πράξουμε. Να κάνουμε αυτά που μας λέει, τις εντολές του. Και να μην δεχόμαστε να αλλάζουμε τίποτε από την πίστη που μας παρέδωσε. Δεν είναι ανακάλυψή μας η πίστη στο Χριστό. Δεν ανακαλύψαμε εμείς την Εκκλησία. Ήρθε η Εκκλησία και μας αγκάλιασε. Ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και μας παρέδωσε αυτή την πίστη για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και αυτός είναι ο πολύτιμος θησαυρός μας. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, δεν θα κάναμε συσίτια μόνο. Αυτά είναι κάτι. Είναι μια μικρή βοήθεια που μπορεί να κάνουμε. Αλλά θα κοιτάζαμε να αγιάσουμε και να αφήσουμε τον Χριστό να μιλήσει μέσα από τη ζωή μας και με τα λόγια μας, να βοηθήσουμε τους άλλους ανθρώπους με το να τους δείξουμε αυτό το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Χριστός, όσους τον ακολουθούν με πίστη και με ελπίδα και προσπαθούν να κάνουν έργο τα λόγια του, το Ευαγγέλιο του, τους χαριτώνει και τους θεωρεί τα πιο γνήσια παιδιά του. Όσους από μας στεκόμαστε και λέμε θέλω και ο λίγον Χριστό, αλλά δεν μπορώ να γίνω και Άγιος, δεν μπορώ να κάνω και όλα σα λέει το Ευαγγέλιο, έτσι, δεν μπορώ να κάνω δύσκολες επιλογές, τώρα φανταστείτε αφιέρωση, μοναχισμός, Παναγία μου, ιεροσύνη, μακριά, τι είναι αυτά, δύσκολα πράγματα, παπάδες, ή θα γιάσουμε,
οι λαϊκοί, αν είναι δυνατόν, να φτιάξω άγια οικογένεια, να βρω μια οικογένεια, μια γυναίκα, να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω εγγόνια, για να πω ότι εγώ έκανα. Τις περισσότερες φορές το κάτω κείμενο αυτό είναι. Όσοι λοιπόν στεκόμαστε σε αυτή τη μίζερη προσέγγιση, μίζερα ζούμε και δεν ξέρω πραγματικά αν θα σωθούμε. Αν όμως, με μια όμορφη τρέλα, παρά την παντελή αδυναμία μας, δοθούμε στα χέρια Του, δοθούμε και αυτά το λίγο που είμαι, αυτό το λίγο που μπορώ να κάνω το κάνω και το πω σε παρακαλώ, κάνε εσύ τα υπόλοιπα γιατί εγώ θέλω να είμαι κοντά σου. Δεν με συμφέρει να είμαι αλλού. Να το δούμε έτσι και ωφελημιστικά σας το λέω. Συμφεροντολογικά. Εκ του αποτελέσματος. Να κοιτάξουμε τους Αγίους και να πούμε τι ωραίοι που είναι και είναι ωραίοι. Και να κοιτάξουμε και τους άλλους που δεν είναι πολύ ωραίοι, έστω και αν έχουν και ομορφιά εξωτερική. Και να πούμε τελικά τι θέλω να κάνω. Μια στάθμιση. Συμφερόντο να κάνουμε. Με συμφέρουν τα αιώνια, πάντα ματαιότητα, ανθρώπινα, όσα ούτε υπάρχει μετά θάνατο. Ξεκινήσαμε με αυτό. Άρα, εκεί να επενδύσω. Και του πω, Θεέ μου, άγιασέ με εσύ, εγώ δεν ξέρω τον τρόπο, δεν μπορώ να το κάνω. Θα προσπαθήσω να τηρήσω πέντε εντολές, να κάνω κάποια πράγματα, αλλά βόηθα λίγο. Θέλω να του πούμε αυτό το πράγμα, ότι θέλουμε να αγιάσουμε. Θέλουμε να αναστηθούμε μαζί με εκείνον. Θέλουμε να ζούμε στο βασίλειο το δικό του, του φωτός και της Αναστάσεως και της χαράς, τότε όλα τα δύσκολα θα γίνουν εύκολα. Αρκεί να παραδεχθούμε ότι το πολύ πράγμα θα το κάνει ο Χριστός. Γιατί το είπαμε και άλλη φορά, είμαστε μαθημένοι να είμαστε πολύ εγωιστές, ρε παιδιά. Πολύ εγωιστές. Έτσι μας μάθανε από μικρά παιδιά. Και εμένα μου λέγανε το καλύτερο παιδί ο Γεωργάκης. Και καλός μαθητής και τι καλά που τα κάνει και τι καλά που τα λέει. Και όταν πήγα στην εκκλησία και άρχισε να ψέλνω, τι ωραία που ψέλνει, πω πω άγγελος, τι ωραία φωνή. Και άμα βλέπα να κάνεις και καμιά καλή ξέρεις πράξη, πω τι αυτό το παιδί, άγιο παιδί. Φλωμώνουμε τα παιδιά όλα από μικρά με αυτό το κακό υλικό. Αντί να τους κάνουμε παιδαγωγικούς επένους, τους βουλιάζουμε με τους επένους μας. Τους βάζουμε μέσα στον πειρασμό και μας μένει ο εγωισμός. Και τι γίνεται με τον εγωισμό μας? Θα θέλαμε να γιάσουμε, θα θέλαμε να πετύχουμε, θα θέλαμε να ζούμε έτσι μέσα στη χαρά του Αναστάντος, αλλά με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν συγκατατιθέμεθα στο Χριστό που λέει «Εγώ θα σε σώσω». Θέλουμε να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό είναι ο μεγάλος πειρασμός του σύγχρονου ανθρώπου. Από εκεί περνάνε όλα μας τα προβλήματα. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουνε. Τα ψυχολογικά μας, τα συναισθηματικά μας, τα πνευματικά μας προβλήματα. Αυτή τη ρίζα έχουμε. Θέλουμε μόνοι μας. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει, έλα, να σε αναστήσω, αλλά θα σε πάω μαζί με όλους τους άλλους, τους αναστημένους, και θα σε αναστήσω εγώ. Αφ' εαυτού του μόνο ο Χριστός αναστήθηκε που ήταν και τέλειος Θεός. Δεν μπορούμε, παιδιά, να αναστηθούμε μόνοι μας, έτσι δεν είναι? Ας τον αφήσουμε να μας αναστήσει, δεν μας φτάνει να γίνουμε σαν τον Λάζαρο. Να μας αναστήσει ο Χριστός. Θέλουμε να αναστηθούμε μόνοι μας. Ας ταπεινωθούμε λιγουλάκι σε αυτό και ας τον αφήσουμε να ενεργήσει τη ζωή μας. Μόλις θα κάνουμε αυτά τα λίγα βήματα, θα δείτε πώς θα ανοίγει μπροστά μας ο δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού και τίποτε, μα τίποτε δεν θα μπορεί να μας τον κλείσει. Ούτε τα πάθη μας, ούτε τα λάθη μας, ούτε τίποτε, γιατί θα έχει μπει μέσα μας αυτός ο καλός πόθος. Αυτή η καλή διάθεση να είμαι με τον Χριστό, γιατί ξέρω ότι τελικά αυτός είναι που μου ταιριάζει και σε αυτόν ταιριάζω εγώ. Με αυτόν περνάω καλά. Όλα τα άλλα, τα χρήματα, οι ειδονές, η σάρκα μας, όσο ωραία κι αν είναι, έχουν μια γλύκα που στο τέλος αφήνει, τι αφήνει? Κάτι στυφό, κάτι ανικανοποίητο, κάτι το οποίο αφήνει τον άνθρωπο κενό. Γι' αυτό και βλέπετε, αν κοιτάξετε λίγο στη ζωή των ανθρώπων και αναγκαστικά των διάσημων ανθρώπων, τι θα δείτε? Χρήμα, δόξα, τιμές, ειδονές,
βραβεία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και στο τέλος πέθανε, λέει, από πνευμονικό ίδρυμα, γιατί είχε τραβήξει λίγη κόκα παραπάνω. Γιατί κάτι του λείπε. Η πρώτη φορά είναι η τελευταία που θα τα ακούσουμε αυτά τα πράγματα. Ο άλλος ξεκίνησε μια χαρά πανικάρι, είχε όλες τις γυναίκες τη μία μετά την άλλη και πέθανε περιβόητος, διαβόητος, όχι ομοφιλόφιλος, πανσεξουαλιστής και αρχαιοκάπηλος και στα ναρκωτικά βλεγμένος και εδώ και εκεί με μια τεράστια περιουσία που έγινε φίλο και φτερό. Είναι παλιός, γι' αυτό δεν το θυμάστε, αλλά δεν θα έλεγα και όνομα. Και τέτοιες περιπτώσεις άπειρες γυρώντας. Και εδώ στην εκκλησία μέσα γινόμαστε παπάδες και δεν μας φτάνει, θέλουμε να γίνουμε και δεσποτάδες. Και κάθε δεσπότης θέλει να γίνει και πατριάρχης. Και αν υπήρχε και πάνω από τον πατριάρχη, θα θέλαμε και πιο πάνω. Και αν υπήρχε τρόπος να ανέβουμε στο θρόνο του Θεού και να πούμε παραμένεις, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα, το ίδιο θα θέλαμε να κάνουμε. Και μαζεύουμε καλά λόγια, λιβανίσματα, εις πολλά έτη δέσποτα, μήτρες, πατερίτσες, άμφια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και πάντα ματαιότητα ανθρώπινα. Σκεπάζει και ο τάφος και αν τα έχουμε κάνει από αγάπη στο Χριστό, μας παίρνει στη Βασιλεία Του. Αλλά επειδή τα έχουμε κάνει από αγάπη στον εαυτό μας και μόνο, και μια κακή αγάπη, κακώς νοούμενη αγάπη, και θέλουμε να τα ζήσουμε όλα χωρίς τον Χριστό, ανοίγει τον τάφο, σχολήκον βρώμα και δυσοδεία, έτσι. Δεν σημαίνει σχολήκον βρώμα ή μυρωδιά, είναι βρώμα, όχι. Είναι οι βρώσεις των σχολήκων εκ του βιβρόσκο. Η τροφή των σχολικιών είναι μέσα στον τάφο και δυσοδεία, βρώμα. Και έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και οι παλιοί λοιπόν αγαπούσαν να μελετούν το θάνατο. Απόδοση του Πάσχη και εγώ σας μιλάω για το θάνατο, είδατε. Αγαπούσαν να μελετούν το θάνατο, πήγαιναν στα νεκροταφεία συχνά πυκνά. Ανάβαν καντιλάκι στον κεκοιμημένο, κάναν και τρισάγιο και όταν τον ξέθαβαν οι συγγενείς ήταν από πάνω και βοηθούσαν και πλέναν τα κόκαλα και τα βάζαν στο κουτάκι και πήγαιναν στα κόκαλα και κάναν τρισάγιο και τα λιβανίζαν και μόνοι τους αν δεν είχαν παπά. Και όταν πέθαινε ο άνθρωπος πριν το θάψουνε, το βάζαν στο σπίτι και του διαβάζαν το ψαλτήρι, κλαίγανε κιόλας, γελάγανε κιόλας. Είδατε τι λέει ο λαός μας. Κηδεία, λέει, χωρίς γέλιο και γάμος, χωρίς κλάμα δεν υπάρχει, γιατί αυτά είναι ανάμεικτα στη ζωή του ανθρώπου. Πιάναν τα μυρολόγια να σας το πω να γελάσετε, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Στο χωριό η γιαγιάδες, ο παππούς είχε γίνει έξω καημένος, αγάτζος, γιατί είχαν περάσει τα χρόνια και αρχίζαν οι μυρολογίστρες, αχ, πού σου να νιώσει, πού σου να κυπαρίσει. Και εμείς βλέπουμε που να έχει ζαρώσει ο άνθρωπος και μας πιάνε τα γέλια. Ποιο κυπαρίσει, λέγαμε. Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά είχαν μια οικειότητα με το θάνατο. Φιλοσοφούσαν πάνω στο θάνατο. Και ακόμη και στα τραγούδια μας έχει μείνει αυτό το σταυροαναστάσιμο. Λέμε τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα θα να μπούμε και χορεύουμε με τόσο ωραίο εμβατηριακό τρόπο, θα έλεγα. Σαν να χορεύεις πυρίχιο, είναι εκείνοι οι χοροί, οι ωραίοι, και οι νησιώτικοι και οι καριώτικοι και αυτά, λέγοντας αυτούς τους στίχους. Διασκεδάζουμε το θάνατο στην εκκλησία μας. Γιατί ξέρουμε ότι θάνατος ουκέτη κυριεύει. Ανέστη Χριστός, τελείωσε. Αυτό είναι το φρόνημα της εκκλησίας. Κρατήστε το στην καρδιά σας και επενδύστε σε αυτά που υπάρχουν μετά θάνατο. Και αφήστε τον αναστημένο Χριστό να σας αναστήσει και εσάς. Μην πάτε να το κάνετε μόνοι σας, θα αποτύχετε, παταγωγός. Και αυτό παθαίνουμε κάθε φορά που πάμε μόνοι μας να τα κάνουμε τα πράγματα. Κάνουμε το σταυρό μας και λέμε «Χριστέ μου, ανάστησέ με». Ποιος, εσύ που αναστήθηκες, όχι για να μου δείξω ότι είσαι δυνατός, που αναστήθηκες για μένα. Όλα ο Χριστός τα έκανε για μένα και για σένα και για όλους μας. Αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Θυμάστε εκεί στον παράλυτο που δεν έχει άνθρωπο να το ρίξει στην κολυμπήθρα να γίνει καλά και του λέει «Κύριε άνθρωπο μου έχω» και η ζωντανή θεολογία της Εκκλησίας όπως σώζεται στην οινολογία μέσα τι λέει «Εγώ δια σε άνθρωπος γέγονα». Εγώ έγινα άνθρωπος για σένα, μη λες ότι δεν έχω άνθρωπο.
Γι' αυτό και σε κάνω καλά. Και όταν έρχεται η ώρα και σταυρώνεται, λέει στον καθένα από εμάς, εγώ για σένα σταυρώθηκα. Και όταν ανασταίνεται, εγώ για σένα αναστήθηκα. Και όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς, εγώ για σένα ανελήφθη. Και όταν στέλνει το Πανάγιο Πνεύμα, μας το ξαναλέει, εγώ για σένα το στέλνω. Δεν το στέλνω τζάμπα γενικά στον κόσμο, για σένα. Το Γιώργο, τον Δημήτρη, τη Μαρία, την Ελένη, τον Κώστα, τον καθένα που μας ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή την προσωπική σχέση με τον Σωτήρα Χριστό που έρχεται να μας σώσει, δεν είναι ένα όνομα, όπως λέμε Σωτήρης, είναι ο Σωτήρας γιατί σώζει. Να βλέπουμε την έννοια των λέξεων. Μέσα από αυτή την ένωση με τον Σωτήρα Χριστό, την προσωπική σχέση, αυτό το όμορφο παρεδώσε με τον Σωτήρα Χριστό, θα βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας. Μην θέλετε να σωθείτε μόνοι σας. Άστε τον αναστημένο να σας σώσει. Θα πούμε μέχρι εδώ, έτσι. Και τώρα σιγά σιγά, μόλις θα πούμε για τον τελευταίο Χριστός Ανέστη εδώ πέρα, θα ξεκινήσουμε την ακολουθία μας. Όσοι μπορείτε να καθίσετε, να κάνουμε μαζί την απόδοση του Πάσχα, να μας ψάλλουν εδώ πέρα ωραία και τα παιδιά, και έχει έρθει ο πατήρ Ιάκωβος από το Λίβανο, που είναι από τους καλύτερους καινοδιαθηκολόγους, αλλά και ο πολύ ωραίος ψάλτης, γιατί ψέλνει πρώτα με την ψυχή του και μετά με την ωραία φωνή του. Λοιπόν, να γιορτάσουμε την Ανάσταση και μπορεί να το λέμε τελευταία φορά μέχρι αύριο το απόγευμα το Χριστός Ανέστη, αλλά το Χριστός Ανέστη είναι η καλημέρα μας, η καληνύχτα μας, είναι αυτό που διέπει όλη μας τη ζωή, διαπερνάει όλη μας την ύπαρξη και σε κάθε δυσκολία κοιτάξτε το διάβολο, γελάστε και πείτε του Χριστός Ανέστη και να δείτε για πότε θα φύγει. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου φάνω τον πατή σας και της εν της βήμας της ζωήν χαρισάμενος.